Έχεις τελειώσει την Πάντιο, το τμήμα της ψυχολογίας. Πώς ξεκίνησε αυτό για σένα, η ψυχολογία, ή πώς κατέληξες εδώ πέρα ουσιαστικά? Ήμουν πάρα πολύ μικρή όταν είπα ότι θέλω να γίνω ψυχολόγος. Ήμουν νομίζω 5η δημοτικού. Σίγουρα έχει να κάνει με τη δουλειά του μπαμπά μου. Είναι εναλλακτικός θεραπευτής, έχει ασχοληθεί και εκείνος με τη συμβουλευτική. Το είχαμε έτσι στην οικογένεια όλο αυτό το πράγμα. Αφού κατάφερα αυτό το στόχο που τον ήθελα από τόσο μικρή, άρχισε από μέσα μου να αναδύεται μια άλλη αγάπη που είχε να κάνει πολύ με τη μουσική και είχε να κάνει πάρα πολύ με το MAD, γιατί ήμουν φανατική τηλεθεάτρια όλα μου τα χρόνια. Και επειδή ήμουν φανατική τηλεθεάτρια, αισθανόμουν μια οικειότητα με το χώρο εδώ και με τους ανθρώπους που δουλεύανε και έλεγα, μπορεί να τέριαζε εκεί πέρα. Θα μπορούσα να κάνω παρέα με τους ανθρώπους, θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Ξεκίνησες κάνοντας μουσικές εκπομπές. Πλέον τώρα που μπορείς να κάνεις και κοινωνικές εκπομπές, πώς νιώθεις γι' αυτό? Όταν ήρθε το Your Voice στη ζωή του MAD, ήρθε χωρίς να το έχει σχεδιάσει κανένας. Η πρώτη εκπομπή Your Voice έγινε στις 7 Δεκέμβρη του 2008, όταν είχε συμβεί η δολοφονία του Γρηγορόπουλου και είχαμε έρθει όλοι στο κανάλι Δευτέρα, είχε συμβεί Σάββατο 6 Δεκέμβρη τότε. Είχαμε έρθει τη Δευτέρα και δεν είχε κανένας διάθεση να κάνει εκπομπή φυσικά. Οπότε φτιάξαμε ένα αυτοσχέδιο στούντιο με δύο καρέκλες. Θυμάμαι τότε ήμουνα με τη Λιδία Παπαϊάννου και τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο και είχαμε πει ότι τι θα θέλαμε εμείς να κάνουμε, θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Οπότε θα ανοίξουμε μια γραμμή, θα ανοίξουμε τη γραμμή του MAD και θα αφήσουμε τον κόσμο να επικοινωνήσει μαζί μας και για τα συναισθήματά του σε σχέση με ό,τι είχε συμβεί, που ήταν τόσο συγκλονιστικό πριν από δύο μέρες. Το θέμα που συζητήσαμε σήμερα με αγγίζει πάρα πολύ, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και προσωπικά. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι ένα θέμα που εμένα προσωπικά με αγγίζει περισσότερο από ό,τι άλλο έχουμε συζητήσει ποτέ εδώ στο Your Voice και έχει να κάνει με τον bullying, με τον σχολικό εκφοβισμό. Ως μικρότερη, στο γυμνάσιο και στα πρώτα χρόνια του λυκείου, είχα πέσει κι εγώ θύμα bullying. Δεν ήταν κάτι εκτεταμένο, ήταν από τις live περιπτώσεις, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τέτοιες. Ήταν μια συγκεκριμένη ομάδα κοριτσιών, ήταν 7 κορίτσια, 7 κολλητές, είχαν τη δική τους ομάδα και εγώ ήμουν έξω από αυτή την ομάδα και μου είχε τύχει, ξέρεις, να περπατάω στο προάβλιο και να είναι από πίσω και να λένε διάφορες βρισιές και μου είχε τύχει και έξω από το προάβλιο αυτό. Μου είχαν ακολουθήσει μια φορά, θυμάμαι, όταν πήγαινα στο φροντιστήριο και είχε τύχει να είμαι μόνη μου. Τώρα που κάνω αυτή τη δουλειά και εκτίθεμαι λίγο παραπάνω και τα social media έχουν μπει τόσο πολύ στη ζωή μας, έχω υπάρξει θύμα αυτού του που λέμε cyberbullying. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα trolls, έτσι λέγονται, στο Twitter και στο Facebook, που σε κάθε ευκαιρία θα στείλουν ξερές βρισιές και πολύ χοντρά πράγματα που δεν αφορούν μόνο σε μένα αλλά και στην οικογένειά μου και τέτοια. Οπότε απλά προσπαθώ να μην δίνω σημασία σε αυτό. Άρα το αντιμετωπίζεις με το να μην νοιάζεσαι, με το να διαφορείς και να μην απαντάς σε αυτά που σου λένε? Ναι, ποτέ δεν απαντάω, είναι κανόνας αυτός. Ποτέ δεν ταΐζουμε τα τρόλς, δεν επιστρέφουμε βρισιές και δεν επιστρέφουμε αυτή την επιθετικότητα. Τι μήνυμα θα ήθελες να περάσεις στα νέα παιδιά και για το σχολικό εκφοβισμό, δηλαδή τα παιδιά τα οποία είναι θύματα και θύτες αντίστοιχα, αλλά και γενικότερα για τη σημερινή εποχή, όλα αυτά που περνάμε? Να κρατάτε τους δεσμούς σας με τους δικούς σας ανθρώπους πιο δυνατούς. Η επικοινωνία μόνο μπορεί να το κάνει αυτό και η ειλικρίνεια μέσα από την επικοινωνία με τους γονείς σας, με τους φίλους σας, με το αγόρι σας, με το κορίτσι σας, με τους δικούς σας ανθρώπους. Αναπτύσσετε αυτούς τους δεσμούς που σας θωρακίζουν απέναντι σε όλη αυτή την αρνητικότητα και στην όλη επιθετικότητα. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αισθάνεστε ντροπή, να μην αισθάνεστε ενοχή για το bullying που μπορεί να σας συμβαίνει, να μην φοβάστε ότι μπορεί να γίνει χειρότερο αν το πείτε κάπου, δεν είσαστε καρφιά και δεν θα μαρτυρήσετε κάποιον
που εν πάση περιπτώσει θα σας ένοιαζε να μαρτυρήσετε, γιατί μας ένοιαζε να μαρτυρήσει αυτό που σου κάνει bullying, τη σκασίλα σου, εννοείται ότι θα το μαρτυρήσει. Και τα πράγματα μπορούν να πάνε μόνο καλύτερα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να φαίνεται βουνό αυτό που περνάτε, να είναι μια καθημερινή κόλαση να πας στο σχολείο σου, αλλά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα αν μιλήσεις, σας το υπόσχομαι, θα συμβεί. Και κάποτε θα βλέπετε αυτή την ιστορία και θα λέτε ότι σας έχει κάνει πιο δυνατούς, γιατί θα σας έχει δείξει ότι τα δικά σας όρια είναι πέρα από τα όρια του άλλου ανθρώπου και δεν επιτρέπετε να αφήνετε την επιθετικότητά του να μπαίνει μέσα στα δικά σας όρια. Και αυτό θα σας κάνει δυνατούς. Και αν φοβάσαι να μιλήσεις στους γονείς και τους καθηγητές σου, που δεν θα έπρεπε, αλλά αν σου συμβαίνει, υπάρχει πάντα η γραμμή του χαμόγελου του παιδιού, το 1056, στο οποίο μπορείς να καλέσεις χωρίς καμία χρέωση, ακόμα και αν το κινητό σου δεν έχει μονάδες ή από μια τηλεκάρτα που δεν έχει μονάδες. Θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις με ανθρώπους 24 ώρες 24 ώρες που ξέρουν ακριβώς πώς να σε κατευθύνουν και να σε βοηθήσουν. Και κερασάκι στην τούρτα, δεν χρειάζεται καν να πεις το όνομά σου. Όλο αυτό μπορεί να γίνει ανώνυμα. Όπως ανακαλύψαμε και πριν από λίγο, έχεις εμπειρία με το 1056. Έχεις έρθει σε επαφή παλιότερα. Όντως, όσο ήμουν στο Πάντιο, στο τμήμα ψυχολογίας, χρειάστηκε να κάνω την πρακτική μου. Και ήμουν πολύ τυχερή, γιατί έτυχε να κάνω την πρακτική μου στο χαμόγελο του παιδιού, στη γραμμή 1056. Οπότε βρέθηκα εκεί, είδα από κοντά το έργο, είδα από κοντά τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, μας εκπαίδευσαν οι κοινωνικοί λειτουργοί που βρίσκονται στο χώρο, ακούσαμε περιστατικά και το δεύτερο κομμάτι της πρακτικής είχε να κάνει πάλι με το χαμόγελο του παιδιού, αλλά με την δράση τους στο νοσοκομείο παιδών και στα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες, που κάναμε τη δημιουργική τους ώρα και το παιχνίδι τους, που ήταν κάπως σκληρό για την ηλικία που ήμασταν τότε, αλλά και αυτό μας έκανε φοβερά καλό. Ήταν πολύ όμορφο στο 1056. Είναι φοβερό το έργο που κάνουμε. Αυτό θυμάμαι και αυτό θα θυμάμαι για πάντα. Γνωρίζεις τι είναι το YouSmile, πώς σου φαίνεται αυτή η προσπάθεια? Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχετε πάρει πρωτίστως αυτή την πρωτοβουλία για να στήσετε όλο αυτό το διαδραστικό site. Το Web TV σαν κατάσταση μου αρέσει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι είσαστε εσείς τώρα εδώ και κάνουμε ένα ρεπορτάζ που θα παίξει στο Web TV του YouSmile, το θεωρώ φοβερή μαγιά στο τέλος της ημέρας. Ο καθένας πια έχει βαρεθεί να βλέπει την τηλεόραση και να λέει θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα, θα μπορούσα να το κάνω και να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, θα μπορούσα να είμαι εγώ εκεί. Τώρα πια του δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μπορεί να στήσει ένα YouTube channel και να κάνει τις δικές σου συνεντεύξεις και όντως να βγουν διαμάντια μέσα από αυτό. Οπότε το θεωρώ φοβερή μαγιά και στηρίζω πάρα πολύ όλες αυτές τις ενέργειες. Και ξεκάθαρα το ίντερνετ είναι το μέλλον. Δεν το λέω κλισέ, έτσι είναι. Και μπορείτε να το κάνετε. Παίρνετε την εμπειρία τώρα. Να ρωτήσω εγώ λιγάκι εσάς μια στιγμή, πώς σας φαίνεται, εσάς που το κάνετε αυτό στο YouSmile, που κάνετε εκπομπές, που κάνετε ραδιόφωνο? Εγώ είναι αυτό που θέλω να ακολουθήσω, δημοσιογραφία, και αυτός είναι ο στόχος μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ και να παίρνω συνεντεύξεις και να κάνω εκπομπές και γενικότερα να ψάχνω και να φτιάχνω μόνη μου θέματα. Μου φαίνεται πάρα πολύ όμορφη αυτή η προσπάθεια και καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τις καθηγήτριες που έχουν έρθει σε επαφή, την κυρία Τσελέτη και την κυρία Κολάση από το σχολείο μας, οι οποίες ήρθαν σε επαφή, μιλήσανε με τους ανθρώπους του YouSmile από το χαμόγελο του παιδιού και έγινε όλη αυτή η προσπάθεια για να βγαίνουμε εμείς στην εκπομπή και να κάνουμε ό,τι θέλουμε.